Καμπανάκι κρούν οι ειδικοί για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό με φόντο τη χειμερινή περίοδο. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, απευθυνόμενος ειδικά σε ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένους, τονίζει πως ο έγκαιρος εμβολιασμός είναι απαραίτητος, δεδομένου ότι από τα μέσα Δεκεμβρίου έως και τον Μάρτιο παρατηρείται στην χώρα μας έξαρση των κρουσμάτων γρήπης. Ειδικά στους άνω των 60, στους ανοσοκατασταλμένους, στους χρόνιους πάσχοντες, σε όσους είναι σε κλειστές δομές, σε όσους έρχονται σε επαφή με γέροντες και μικρά παιδιά, σε εμάς τους υγειονομικούς. Έτσι προστατευόμαστε. Έτσι προασπίζουμε τη δημόσια υγεία. Κάθε χρόνο πρέπει να το κάνουμε. Γνωρίζουμε ότι η έξαρση της γρίπης είναι Νοέμβριο, μέσα Δεκέμβρη με μέσα Μάρτη. Ήδη όμως έχουν αυξηθεί τα κρούσματα. Πάντως μπορεί ο εμβολιασμός να έχει ξεκινήσει, αλλά η συμμετοχή των πολιτών είναι μικρή και αρκετά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα αριθμητικά δεδομένα κάνουν λόγο για 750.000 εμβολιασμούς, τη στιγμή που την περσινή περίοδο είχαν φτάσει το 1 εκατομμύριο πανελλαδικά. Ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα περίπου, από τα μέσα Οκτωβρίου. Για την ώρα δεν υπάρχει η ανάλογη συμμετοχή η οποία προσδοκούμε, γιατί σε σύγκριση με το περσινό χρονικό διάστημα είμαστε λίγο πίσω. Πριν λίγες μέρες τα νούμερα που είχαμε πάντως για όλη την Ελλάδα ήταν ότι περίπου 750.000 συμπολίτες μας είχαν εμβολιαστεί, σε σύγκριση με πέρυσι που ήταν περίπου 1 εκατομμύριο. Να πάρουν τα μέτρα τους και για τον κορονοϊό, τονίζουν οι ειδικοί, απευθυνόμενοι σε πολίτες, επισημένοντας πως τόσο τα μέτρα προστασίας όσο και ο εμβολιασμός είναι σημαντικά όπλα ενάντια στην νόσο. Δεν ξεχνάμε και για τον κορονοϊό. Ήδη έχουν αυξηθεί τα κρούσματα για τον κορονοϊό. Με τα εμβόλια δεν είμαστε, με τα εμβόλια τα οποία έχουμε κάνει δεν είμαστε καλυμμένοι πλέον απόλυτα και καλό θα είναι να κάνουμε και έναν επαναληπτικό εμβολιασμό και για τον ιό COVID και για την νόσο COVID και για την γρήπη. Αυτά που μάθαμε, τα μέτρα προσωπικής υγιεινής που θα πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα για να προστατευτούμε και κατά δεύτερον με τα εμβόλια. Τα εμβόλια σώζουν. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή ο καιρός θα αλλάξει, θα γίνει περισσότερο κρύος και επομένως θα έχουμε και μεγαλύτερη μεταδοτικότητα για αυτές τις ιώσεις, οπότε καλό είναι από τώρα να πάρουμε τα μέτρα μας. Με στόχο την προστασία των πολιτών και ειδικών των ευάλωτων, η ιατρική κοινότητα παίρνει τα μέτρα της τη στιγμή που ήδη παρατηρείται μία έξαρση ιώσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.